Να ξεκινήσουμε με τον προπονητή της ομάδας Νικόδημε, τον κύριο Ρούση. Και θα ήθελα να. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Άξο, κύριε Ρούση, και ασχολείστε με την ομάδα του Παναξιακού, έτσι. Ναι, σαν προπονητής είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά. Πώς τη βλέπετε την ομάδα? Η ομάδα την ξεκινήσαμε φέτος από την αρχή. Κάναμε αρκετές αλλαγές. Ναι. Και στο έμψυχο υλικό και γενικότερα στο πώς λειτουργούσε σε πολλά σημεία ο σύλλογος. Mm-hmm. Αλλαγές του τύπου. Αλλαγές εκτός από το έμψυχο, δυναμικό, είναι το τρόπο οργάνωσης, ναι. Το τι χρειαζόμαστε σαν ομάδα για να λειτουργούμε καλύτερα, mm-hmm. και τέτοιες φύσεις πράγματα, ναι. Λέω. Οι κινήσεις που κάναμε ήταν αρκετά καλές και τα αποτελέσματα φάνηκαν τις πρώτες αγωνιστικές ήδη στην ομάδα. Mm-hmm. Και ήδη υπάρχει μια γενικότερη μια αισιοδοξία και μια ευχαρίστηση όταν τη βλέπεις αυτήν την ομάδα να αγωνίζεται και να προπονείται. Πάντως τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής σας δικαιώνουν, θα μπορούσα να πω. Τα αποτελέσματα ήταν σαφώς όταν κερδίζεις είναι καλό αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη δυσκολία του πράγματος ήταν ότι ξεκινήσαμε αργά προετοιμασία σε σχέση με το πώς πρέπει να ξεκινάει μια ομάδα για να είναι έτοιμη στο πρωτάθλημά της. Πιστεύω καταφέραμε να μειώσουμε αυτό το ντεσαβαντάζ που είχαμε σε σχέση με τις άλλες ομάδες και καταφέραμε να κάνουμε καλό ξεκίνημα. Mm-hmm. Και θέλουμε όσο δυνατόν να το συνεχίσουμε. Να κάνω εδώ μια ερώτηση, γιατί είναι λίγο. Δημιουργήθηκε μάλλον μια απαραίτητη απάντηση ή διευκρίνηση τουλάχιστον. Ο Παναξιακός έκλεισε. Μπορεί να απαντήσει και ο Δημήτρης, ο Βεζιλώσης, σε αυτό το θέμα. Έκλεισε δύο κουβανέζες στην αρχή. Και το project που ήταν στο μυαλό σου ήταν να ξεκινήσει με αυτές τις δύο. Δεν μας νοιάζει αν είναι καλές ή κακές, αλλά είχες αυτή τη λογική, έτσι. Ξαφνικά χάνονται οι κουβανέζες. Το γιατί χάθηκαν ή όχι, δεν ξέρω. Ακούστηκαν πολλά, δεν ξέρω αν μπορούμε να το. Ναι, έχεις μια εικόνα κανονική ή όχι. Εγώ ξέρω ότι έχει γίνει, δεν είναι κάτι κρυφό. Ναι, δεν είπα ότι είναι κρυφό. Καταρχάς, οι συγκεκριμένες παίχτρες είναι παίχτρες παγκοσμίου κλάσης που βάσει της αξίας τους δεν θα ερχόντουσαν ποτέ, όχι στην Άξο, στην Ελλάδα θα ερχόντουσαν ποτέ. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ήδη μια δυσκολία σε αυτό το θέμα. Η δεύτερη δυσκολία είναι η ιδιαιτερότητα της Κούβας σαν χώρα. Είναι ένα καθεστώς ακόμα απόλυτο. Αυτό. Ήδη αρχίζει και γίνεται λίγο πιο καπιταλιστική σε εισαγωγικά, ναι. Και γι' αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να κάνουμε την προσέγγιση. Και είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν με μια υπογραφή ή με μια απόφαση κάποιου του κόμματος, ας πούμε. Και γενικά ήταν, ας πούμε, η μία παίχτρια ήδη που όπως μάθανε πήγε σε μια άλλη ομάδα. Στην Τσεχία, νομίζω. Είναι καθαρά διακρατική συμφωνία. Δηλαδή η Τσεχία, η συγκεκριμένη ομάδα είναι εταιρεία φαρμάκων και δίνει στην Κούβα φάρμακα. Και η παίχτρια που είχε ήδη στην ομάδα τραυματίστηκε και έπρεπε να την καταστήσουν ώστε να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Αυτό εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε στη μέση σε κάτι τέτοιο. Ναι. Εννοείται. Και δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές που κάναμε ήταν εξίσου καλές και αυτό που λέμε, κάθε εμπόδιο σε καλό. Εντάξει. Ναι, θέλω να πω στον κύριο Βιτζιλιώτο, yeah. Δημήτρη τώρα. Είστε χρόνια στον Παναξιακό τεχνικός διευθυντής. Ο κύριος Ρούσης μίλησε πριν από λίγο για κάποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν γενικότερα στην ομάδα. Έχουν φανεί αυτές οι αλλαγές? Πώς τις σχολιάζετε εσείς? Σιγά σιγά αρχίζουν και φαίνονται. Ναι. Είναι αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Mm-hmm. Είστε ικανοποιημένος εσείς με την πορεία έτσι, της ομάδας μέχρι τώρα και γενικότερα με όλη αυτή την εικόνα η οποία δείχνει? Όσον νικά η ομάδα, βεβαίως και είμαστε ικανοποιημένοι. Και έχει αλλάξει το κλίμα. Κυρίως αυτό είναι, mm-hmm. η μεγάλη διαφορά που έχει γίνει σε σχέση με πέρσι, με τις προηγούμενες χρονιές μάλλον, ναι. Όχι σε σχέση μόνο με πέρσι. Ο Γιώργος προσεγγίζει πάρα πολύ σωστά τα κορίτσια. Είναι μια. Δηλαδή το ευχαριστιόμαστε όλοι. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πρόβλημα ευχαρίστησης. Σίγουρα. Παρότι είχαμε καλά αποτελέσματα. Καταλαβαίνω ότι υπήρχαν πιο ψυχρές προφανώς σχέσεις μεταξύ ομάδας και προπονητή, ενώ τώρα είναι πιο οργανωμένη η σχέση και ο προπονητής παίζει ένα περισσότερο μεγαλύτερο ρόλο σε ό,τι αφορά γενικότερα την ομάδα. Σίγουρα, γιατί του εμπιστεύτηκε ένα μπάτζετ από την αρχή. Ναι. Η διοίκηση της ομάδας εμπιστεύτηκε τον Γιώργο 100%. Ο Γιώργος απέδειξε ότι τίμησε μέχρι και τον τελευταίο ευρώ. Ναι, είναι και μπροστά τώρα για κάποια πράγματα. Όχι. Η αλήθεια είναι.
Έτσι ακριβώς. Εμπιστεύτηκε. Καλά, ούτως ή άλλως και μπροστά να μην ήταν, θα τα άκουγε από το ραδιόφωνο αυτά που θα λέει. Οπότε θα μαθαινόταν. Θα μαθαινόταν. Έχει την εμπειρία των 4 ετών που ήταν στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα το οποίο εμείς. Από τον Παναθηναϊκό μας έρχεται ο κύριος Ρούσης. Ε? Ναι, βεβαίως. Την ομαδάρα. Έτσι να κάνουμε και λίγο πλάκα. Και όπως και να έχει, έχει πετύχει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Έχουμε άλλο κλίμα. Είναι δύσκολο το να μείνουν τα κορίτσια στην άκρη. Πόσο, ναι, αυτό είναι, πόσο εύκολο είναι για ένα προπονητή να διαχειρίζεται γυναίκες? Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι τυχερός. Ξεκίνησα από αρκετά μικρή ηλικία και έκανα σωστά βήματα. Δεν ξεκίνησα κατευθείαν από επίπεδο εθνικής ομάδας ή Α1 γυναικών. Έχω προπονήσει ομάδες όλων των επιπέδων και όλων των ηλικιών. Είχα την τύχη να δουλέψω και με 2 προπονητές, 3, οι οποίοι ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί και μου δώσαν πάρα πολλά και εμένα, και μπόρεσα και εγώ να πάρω μερικά πράγματα από αυτούς και αυτά, και μέσα από την εμπειρία να μπορείς κάπως, το λέω γιατί είναι πραγματικά δύσκολο όταν δεν είναι μόνο το γυναικείο, είναι μια ομάδα, είναι 12-14 άτομα διαφορετικοί χαρακτήρες, άμα βάλουμε και τους βοηθούς, άμα βάλουμε και το συμβούλιο, άμα βάλουμε όλους, είναι πάρα πολλά άτομα που πρέπει να διαχειρίζεσαι, και συνεπώς πάντοτε εμφανίζονται κάποιες καταστάσεις οποίες πρέπει να δίνεις λύσεις συνεχώς. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια και σωστά. Mm-hmm. Εγώ το εστιάζω και στις γυναίκες, αλλά στις γυναίκες πλέον έχω συνηθίσει. Είμαι 100 χρόνια, έχω συνηθίσει. Ναι, απλά οι γυναίκες θεωρούνται ιδιαίτεροι χαρακτήρες όσον αφορά τον αθλητισμό. Ή στα ομαδικά σπορ κυρίως. Όσο η διαφορά ποια είναι, επειδή εμείς αντιμετωπίζουμε πολλές φορές τις αθλήτριες σαν γυναίκες, και αυτές θα φερθούν σαν γυναίκες. Άμα τις αντιμετωπίζουμε σαν αθλήτριες, ο παράγοντας γυναίκα μηδενίζεται. Πάει στην άκρη. Ελαχιστοποιείται. Είναι όπως και σε οποιαδήποτε δουλειά. Άμα λέει σε μια δημοσιογράφο ή οτιδήποτε άλλο, τη λες σαν γυναίκα και αυτή θα σου κάνει. Σαν γυναίκα. Έτσι, σωστό και αυτό. Είναι ανάλογα πώς αντιμετωπίζεις τον κάθε άνθρωπο, άσχετα με το φίλο που έχει. Μια έτσι κλασική ερώτηση θέλω να κάνω σχετικά με τους στόχους που έχει θέσει φέτος η ομάδα του Παναξιακού. Οι στόχοι ήταν, καταρχάς, ήταν ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος, είναι που σχεδόν τον έχουν πετύχει, είναι μια αλλαγή στην διάρθρωση του συλλόγου και στην λειτουργία του συλλόγου. Mm-hmm. Ακόμα, βέβαια, δεν έχουμε πετύχει 100% σε αυτό το κομμάτι. Ο δεύτερος αγωνιστικός στόχος είναι αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να μπούμε στα play-off. Mm-hmm. Και φυσικά να κερδίσουμε και τη Σαντορίνη κάποια στιγμή. Αυτά. Είναι. Τι σημαίνει αυτό το να κερδίσουμε? Δηλαδή είναι στόχος να κερδίσουμε τη Σαντορίνη? Ναι, εντάξει, είναι ένα. Η ενδοκυκλαδική αυτή η κόντρα. Στον Παναθηναϊκό μου λέγανε. Πρέπει να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Στο Ολυμπιακό. Στο Μαρκόπουλο. Και στην ΑΕΚ. Στο Μαρκόπουλο, εντάξει. Όχι, δεν είχαμε κάποιο αντίπαλο. Ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Πόσο εύκολο είναι να μπει. Πόσο εύκολο είναι να μπει σε αυτό το τρυπάκι ότι πρέπει να κερδίσω κάποιον? Εντάξει, προσωπικά εμένα σαν Γιώργος το ίδιο θέλω να κερδίσω όλους. Δεν είναι κάτι, ναι, αυτό, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα η διαφορά είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να το προσεγγίζει λίγο διαφορετικά το παιχνίδι, ώστε να μην υπάρχει τόσο πολύ πίεση. Γιατί εμείς δουλεύουμε, κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και συνήθως αυτά τα παιχνίδια, αν πας χαλαρά και ωραία, τότε τα κερδίζεις. Άμα πας από εδώ, από εκεί, τότε είναι πολύ πιθανό να χάσεις. Μπορεί αυτή η ομάδα του Παναξιακού να πάρει πρωτάθλημα? Η συγκεκριμένη ομάδα όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι θέμα budget, είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα πάρα πολλών πράγματων. Ακόμα ο Παναξιακός είναι νεαρός εισαγωγικά σύλλογος. Αυτό είναι το κυριότερο για μένα. Ναι. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που ο Παναξιακός καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα εισάξια του πρωταθλητή που είναι ο Ολυμπιακός, πάλι στερεί σε εμπειρία και οργάνωση εν γέννη με αυτή την ομάδα. Οπότε, πάλι ψυχρά λέμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να γίνει κατά τύχη, μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι τρελό. Αλλά λέμε πως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Είναι αρκετά δύσκολο. Πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία, να το βάλει στο μυαλό του αυτός που θέλει να πάρει πρωτάθλημα με την Άξο. Πρέπει να το βάλει από τώρα για να συμβεί μετά από 3-4 χρόνια.
Εσύ έτσι κι αλλιώς έχεις ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Δηλαδή δεν ήρθες για να φύγεις αύριο το πρωί, προφανώς. Εγώ δεν έχω στόχο ούτε να φύγω αύριο το πρωί, ούτε να φύγω μετά από 10 χρόνια. Εντάξει. Άμα ταιριάξουμε εδώ με τους ανθρώπους, άμα η ομάδα πάει καλά, το κυριότερο δηλαδή, και είναι ευχαριστημένη μαζί μου, τότε αρχίζουμε και συζητάμε σε άλλες βάσεις και με άλλα στοιχεία. Τώρα, εγώ ήταν και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Έφυγα μακριά το σπίτι μου. Να δουλέψω για πρώτη φορά στη ομάδα της επαρχίας, δεν το έχω ξανακάνει. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι στον εαυτό μου ότι με ενοχλεί, ότι δεν μπορώ ή δεν μ' αρέσει ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, έχει πιάσει ο χειμώνας γι' αυτό. Όχι, δεν είναι. Και εγώ από ήρεμο μέρος είμαι, δεν είμαι από την Νέα Υόρκη. Απλά είναι πιο πολύ ότι και εγώ πιο πολύ αυτό που μου έχει λείψει είναι ότι συγκεντρώνω πιο πολύ στη δουλειά μου παρά στα από γύρω. Όπως είναι στην Αθήνα, ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι. Πάντα έτσι συμβαίνει. Σε μικρούς χώρους αναγκαστικά μπαίνεις σε αυτή τη λογική ότι πρέπει να είσαι προσιλωμένος σε ένα φόκους. Έχουμε σήμερα την ΑΕΚ. Μέχρι τώρα πώς έχεις δει το πρωτάθλημα γενικά? Το πρωτάθλημα, όταν ξεκίνησε, υπήρχε μια αίσθηση ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό, ότι είναι αρκετές ομάδες οι οποίες, ιδιαίτερα για το στόχο που έχουμε εμείς να μπούμε στα play-off, είναι πολλές ομάδες που μπλέκονται σε αυτό το κομμάτι. Για το πρωτάθλημα σαφώς είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί και το κρυφοκοιτάει με πιο πολλές πιθανότητες εδώ και αρκετά χρόνια ο Παναθηναϊκός, που έχει κάνει και αυτός μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ήδη από την πρώτη αγωνιστική είδαμε τον Ολυμπιακό να χάνει μέσα στη Σαντορίνη. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι απόλυτο. Όπως και μέχρι στιγμής, ας πούμε, τα αποτελέσματα που έχουν έρθει με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι normal, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Για να δούμε τώρα πόσο ανταγωνιστικό ή όχι είναι, πιστεύω πρέπει να περάσουν 2-3 αγωνιστικές ακόμα να διασταυρώσουν οι ομάδες λίγο παραπάνω για να δούμε τι γίνεται. Αλλά με την πρώτη ματιά, όντως δεν έχει καμία σχέση σίγουρα με το περσινό πρωτάθλημα, που ήταν αρκετά εύκολο για ένα τέτοιο στόχο. Ή για το πρωτάθλημα. Απλά το λέω αυτό γιατί έχουμε τον Άρη, ο οποίος έχασε 2 παιχνίδια σχετικά εύκολα εισαγωγικά, και έχει τους Μακεδόνες, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι πήραν 2 παιχνίδια τα οποία μπορεί και να μην τα παίρνανε. Ναι, είναι. Σας λέω, είναι ακόμα καταρχάς στην αρχή του πρωταθλήματος. Δηλαδή, τις πρώτες αγωνιστικές οι ομάδες δεν παίζουν. Ακόμα και αυτές που έχουν ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία. Είναι άλλο να κάνεις προπόνηση, άλλο να παίζεις φιλικά, άλλο να παίζεις επίσημα φιλικά, άλλο να παίζεις αγώνες. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πόσο μάλλον και για εμάς που σας είπα ότι είμαστε στην ουσία, είμαστε 2 εβδομάδες πίσω από όλους τους άλλους αντιπάλους μας. Ναι. Είναι ακόμα πρώτες αγωνιστικές. Εμείς, σαν Παναξιακός, έχουμε δώσει ένα καλό δείγμα. Έχουμε κάνει 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Έχουμε κερδίσει 2 αντιπάλους που κρυφοκοιτάνε το στόχο με εμάς. Έχουμε δώσει ένα δείγμα ότι θα είμαστε μια ομάδα που θα είναι μέσα εκεί. Αλλά ακόμα, σας λέω, είναι νωρίς. Τώρα από εκεί τα βάνη πότε βλέπεις να πιάνει η ομάδα? Τα βάνη εξαρτάται συνήθως το πώς δουλεύει ο καθένας. Συνήθως εγώ επιλέγω το ταβάνι της ομάδας να είναι στο τέλος. Να είναι στο τέλος, δηλαδή από Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, εκεί πέρα. Να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ωραία. Έχουμε ένα ταξίδι το οποίο θα γίνει στη Ρωσία κάποια στιγμή. Δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο. Γιατί, δεν θα έρθουν οι Ρώσοι, γιατί? Προσπαθούμε να κάνουμε και τα 2 παιχνίδια εδώ. Είναι πολύ, πολύ καλό να γίνονται τα 2 παιχνίδια. Δυστυχώς, μία μικρή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος μας έβγαλε εκτός αέρα για τα προηγούμενα λεπτά. Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε 100% τη συζήτησή μας με τους προσκαλεσμένους μας, με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας γυναικείου βολή του Παναξιακού. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρούση, και σας, κύριε Βιτζιλέο, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα φροντίσουμε να τα λέμε συχνότερα για τον Παναξιακό, διότι είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο, και ο κόσμος την αγαπάει την ομάδα του Παναξιακού και θέλει να μαθαίνει τα νέα της. Λοιπόν, να είστε καλά. Και εσείς.